το ότι φωτίζουμε αυτό το δρόμο, όχι μόνο δεν αποτελεί διάχυση ευθυνών γενικώς στο παρελθόν, όπως προκλητικά συκοφαντούν με προφανή σκοπιμότητα τα αστικά κόμματα, αλλά αντίθετα, στη βάση του εγκλήματος των Ντεβών, προσδιορίζεται με ακρίβεια ποια πολιτική γραμμή, ποιοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόρισαν την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική που υλοποιήθηκε. Έτσι μόνο τεκμηριώνονται οι ευθύνες όσων διαχρονικά ενεπλάκησαν, με πολιτικές ευθύνες ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, όπως και πάνω σε ποια πολιτική, στρατηγική και νομοθεσία των διαγωνιστικών κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, πατάνε και οι ποινικές ευθύνες, όπως αυτές των αρμοδίων υπουργών από το 2009, της ιδιοκτησίας βεβαίως της Ελένη Τρέιν, του ΟΣΕ και των στελεχών τους, ως και αυτές του Σταθμάρχη. Μπαίνουν τα θεμέλια για να υπάρξει η συγκάλυψη και η αδημονησία για όσα διέπραξαν οι εκλεγόμενοι που καθόλου τυχαία, μιλώντας για υπουργούς, ανήκουν στα ίδια κόμματα που πρωτοστατούν στη συγκάλυψη. Αυτά τα κόμματα που αυτές τις μέρες κοκορμαχούν πως ακριβώς θα περιγράψουν το έγκλημα στα Τέμπη, που όμως η κοινή τους πολιτική για το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους που εφάρμοσαν όλοι τους με τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, ήταν αυτή που οδήγησε στους 57 νεκρούς. Στοιχεία συγκάλυψης αποτελούν και το μπάζωμα και η απόκρυψη στοιχείων διερεύνησης της εμπορικής αναπαξιοστοιχίας, όμως η συγκάλυψη ξεκινά από το μεγάλο σκοτάδι που συστηματικά επιδιώκεται να πέσει στο ποια πολιτική οδήγησε το 2023 δύο τρένα να πηγαίνουν με αντίθετη πορεία στις ίδιες ράγες. Γνωρίζετε καλά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή μίλησε για προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα ΤΕΠΗ και με στοιχεία πρωτοβουλία στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο ανέδειξε το ζήτημα, βρέθηκε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, στον αγώνα που διεξάγουν και αυτοί, όπως και ολόκληρος ο ελληνικός λαός, κόντρα στη συγκάλυψη για να αποδοθούν ακέραιες οι ευθύνες, και οι πολιτικές και οι ποινικές.